λένε ότι κανένας χωρισμός δεν είναι εύκολος, αλλά από την άλλη λένε ότι υπάρχουν τα βελούδινα διαζύγια και τα ακάνθινα διαζύγια. Ναι. Το δικό σας τι από τα δύο ήταν? Γίνανε κάποια λάθη, πιστεύω, και από τις δύο πλευρές. Και εγώ και εκείνος. Κάναμε κάποια λάθη, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά εγώ παράτησα τη δουλειά, την άφησα πίσω. Μετά αυτό άρχισε να μου στοιχίζει. Δεν ήμουν πολύ ευτυχισμένη. Ποιος έφταιγε? Εγώ. Δηλαδή θα μπορούσα να μην το είχα κάνει έτσι. Δεν μπορώ να ρίξω τα δικά μου τα λάθη στον άλλον άνθρωπο. Ωραία τα είπε. Ωραία! Ποιος έφταιγε? Εγώ. Κυρία. Καλά, και οι δύο πάντα φταίνε, δεν φταίει ποτέ μόνο ένας. Και αυτοί οι δύο είχαν τρελό έρωτα. Φταίμε, τρελό έρωτα. Να σε κερατώσει ο άλλος, ποιος φταίει? Εντάξει, φταίει ο άλλος. Ζούμε μόνοι. Όχι, όχι. Το κέρατο έχει και στον άλλον ευθύνη. Γιατί έχεις αφήσει ένα κενό για να μπει ο τρίτος άνθρωπος. Επειδή υποθέμεις ότι πάντα φταίνε και οι δυο. Σάσα το λέει. Παιδιά, πάντα φταίνε και οι δυο σε ένα χωρισμό. Δεν φταίει ποτέ μόνο. Πάντως θυμάστε ότι ο Χρυσοδάτης είχε και άλλο επεισοδιακό διαζύγιο. Με την Φλόρα τραγουδίστρια. Γιατρέ μου, είχε βγάλει ένα στην Αμερική, ένα ποια είχε φύγει? Που ξεχυλίζει. Στην Αμερική ποια είχε φύγει? Το παίζει. Και με τη Λίτσα Γιαγκούση δεν ήταν παντρεμένο. Ναι, αλλά έχουν καλές σχέσεις με τη Λίτσα, είναι φίλοι. Η πρώτη του, η πρώτη του σχέση, η γάμος ήταν Λίτσα Γιαγκούση. Μουρχέται να σου την κάνω. Δεν την αγαπάς. Είχε πει ωραία τραγωδία. Καλάλη σου, η πίκρα, η μεγάλη σου. Αυτό είναι κορυφαίο κομμάτι. Οι φωνές είναι αυτές και πάνε στον βόλιο. Η Λίτσα Γιαγκούση έχει δώσει συνέντευξη στην Ναταλία Γερμανού. Ήταν σεξι γυναίκα. Είναι ακόμα, είναι φίλη. Είναι σεξι πολύ Γιαγκούση. Παιδιά, δεν θυμάστε τότε που είχε κόψει τα μαλλιά της κοντά και ήταν το 1995 και ήταν και πολύ μπροστά. Ναι, και σεξι βίντεο κλιπ. Και έκανε και βίντεο κλιπ κάτι σε σκηνές στην Σαφάρα. Εμένα τώρα από κάπου σημαντικά μου. Η ηλικία σου, Γιώργο, δεν το λάβαμε. Η τοπάζει τώρα με τι ασχολείται. Τραγούδι, δεν έχω νομίζω ότι ακόμα νότερο. Τραγουδάει. Νομίζω ότι κάνει comeback τώρα. Εγώ μεγάλωσα με τους Boys and Noise. Με τους Boys and Noise. Και εγώ με το Stan. Τι να παίξουμε, θέλετε κάτι άλλο? Και το άρωμά του. Και το νέο. Κωνσταντίνος Καζάκος. Απόψε στο αργά. Θερίδης μας το ράγκης. Μας βοηθάει να είναι καλά οι άνθρωποι. Να είναι πάντα καλά. Ο Άγιος Εφραίμ να τους έχει καλά.